Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Κάθε μέρα μιλάμε για διαπραγματεύσεις, αστάθεια, βεβαιότητα, λουκέτα. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο πιο υγιές κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν εταιρείες αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο Αθηνών που καταγράφουν εντυπωσιακές αποδόσεις. Μαζί μας η Βάσο Αγγελέτου, δημοσιογράφος του insider.gr. Βάσο, καλησπέρα. Γιατί κέρδη μιλάμε? Μιλάμε για κέρδη που φτάνουν μέχρι και το 76% και όσο και αν ακούγεται απίστευτο, στο διάστημα των τελευταίων 6 μηνών που ο γενικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 10%, υπάρχουν στιγμένες εταιρείες που πραγματικά έχουν αποζημιώσει όσους επενδυτές τις εμπιστεύτηκαν. Έχουμε επιλέξει με τη βοήθεια του κυρίου Κωστή Μονογίου από τη Δεπόλας Χρηματιστηριακή 6 συμμετοχές εκτός του τραπεζικού κλάδου, οι οποίες έχουν σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο στο ταμπλό, που βέβαια είναι αποτέλεσμα της ανόδου που έχουν γενικά σε επίπεδο αποτελεσμάτων της δραστηριότητάς τους. Συνήθως, όπως θα δούμε, πρόκειται για εταιρείες που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, έχουν έτσι δείξει μια εξωστρέφεια στην δραστηριότητά τους, είτε με εξαγώγημα προϊόν, είτε με παρουσία στο εξωτερικό. Επίσης, που πάει καλύτερα. Που πάει, ναι. Και φυσικά υπάρχουν και οι κλάδοι, όποιοι πάνε πολύ καλά, οι επιμέρους κλάδοι, όπως για παράδειγμα είναι τα μέταλλα. Έχουμε δύο παραδείγματα εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο. Η άνοδος των τιμών φυσικά τους έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη άνοδο. Από εκεί και πέρα είναι και οι μετοχές οι οποίες υπήρξαν υποτιμημένες ή είναι ακόμη υποτιμημένες στο χρηματιστήριο λόγω του γενικότερου κλίματος που υπάρχει, της απουσίας του επενδυτικού ενδιαφέροντος και του χαμηλού τζίρου. Υπάρχουν χαρτιά που είναι πραγματικά πολύ καλά και εταιρείες που κάνουν θαύματα. Και αυτό φαίνεται στο ότι οι επενδυτές έχουν αρχίσει να τις ξεχωρίζουν, να τις εμπιστεύονται και οι μετοχές τους σημειώνουν πολύ μεγάλη άνοδο. Ποιες είναι οι εταιρείες? Οι εταιρείες είναι καταρχάς την υψηλότερη άνοδο που έχει σημειώσει τα πλαστικά Θράκης. Πρόκειται για μια εταιρεία που έχει σημειώσει κέρδη 76% τις τελευταίες 6 μήνες. Το 80% του τζίρου της προέρχεται από το εξωτερικό. Μιλάμε για πολύ υψηλά μεγέθη, ξεχωρίζει πραγματικά και από εκεί και πέρα είναι και πολύ σημαντικό ότι οι μέτοχοι προχωρούν αρκετά συχνά σε αγορές ιδίων μετοχών, το οποίο δείχνει ότι ουσιαστικά εμπιστεύονται την ίδια την εταιρεία, είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης έπρακτη για την αγορά και αυτό δεν περνάει απαρατήρητο βέβαια από τους επενδυτές. Από εκεί και πέρα, δεύτερο τέτοιο παράδειγμα είναι με τη Λινέως. Όλοι ξέρουμε το Blue Chip του ελληνικού χρηματιστηρίου, έχει προχωρήσει σε σημαντικές στρατηγικές κινήσεις με την απορρόφηση της Αλουμίνιον και της ΜΕΤΚΑ που θα ολοκληρωθεί εντός του έτους. Το καύσιμο για τη Μυτιλινέως είναι το αλουμίνιο το ίδιο, το οποίο έχει πάει πάρα πολύ καλά, έχει σημειώσει πολύ μεγάλη άνοδο τους τελευταίους μήνες και λογικό είναι αυτό να αντανακλάται και στα αποτελέσματα της εταιρείας και βέβαια στο ταμπλό. Από εκεί και πέρα, το τρίτο παράδειγμα που έχουμε επιλέξει είναι η μετοχή Άνεμος που έχει σημειώσει άνοδο 57%. Είναι πιο μικρής κεφαλαιοποίησης και ασχολείται με την αιωλική ενέργεια. Όπως ξέρουμε και μας εξηγούν και οι αναλυτές, ο κλάδος της αιωλικής ενέργειας είναι εντάσσεως κεφαλαίο, δηλαδή οι επενδύσεις γίνονται στην αρχή. Από εκεί και πέρα η εταιρεία αποκομίζει κέρδη, αν εξαιρέσουμε βέβαια τις αποσβέσεις. Επομένως, η Άνεμος ήταν αρκετά αποτιμημένη. Ήταν μια φτηνή μετοχή που ξαφνικά ήρθε στο επίκεντρο, γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την εντυπωσιακή άνοδο στη μετοχή. Επομένως, είναι ένα παράδειγμα που ακόμα δεν είναι ακριβή και σύμφωνα με αρκετούς χρηματιστηρικούς αναλυτές εξακολουθεί να συνιστά ευκαιρία. Από εκεί πέρα έχουμε τη Βιοχάλκο με άνοδο 40%, πάλι στο χώρο των μετάλλων, πάρα στον κλάδο που έχει πάει πολύ καλά και σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά και το 2017. Η Βιοχάλκο έχει μπει σε μια διαδικασία μετασχηματισμού του ομίλου που πραγματικά έχει εξηγιάνει και βελτιώσει πολύ την εικόνα της. Πέμπτο παράδειγμα είναι η Motor Oil, πολύ δυνατό χαρτί, σύμφωνα με τους αναλυτές, πάει πολύ καλά, έχει σημειώσει και 31% το ίδιο διάστημα. Και η JP Avax, η οποία επίσης έχει κάνει κινήσεις εξηγίανσης σημαντικές, έχει αποχωρήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όπου δραστηριοποιούνταν, καταγράφοντας απώλειες. Και έτσι έχει συμμαζέψει το χαρτοφυλάκιό της και αυτό ήταν να κλαίεται και στο ταμπλό.